Πάμε σε μία ακόμα σύνδεση στη σημερινή εκπομπή. Πάμε να συνδεθούμε με Αμερική, εκεί όπου θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής. Χαρά και τιμή μας είναι ο κύριος Ελευθέρης Δραμητινός. Κύριε Δραμητινέ, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Χαρά και τιμή δικιά μου να είμαι μαζί σας. Σε ποια περιοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες είστε? Βρίσκομαι στη Νότια Καλιφόρνια. Στη Νότια Καλιφόρνια. Πόση κριτική είστε εκεί, να ξεκινήσω με αυτή την ερώτηση. Είμαστε αρκετοί. Πρέπει να είμαστε καμιά χιλιάδα. Είστε χίλια άτομα. Πώς η καθημερινότητα εκεί των κριτικών, οι δράσεις, οι πρωτοβουλίες έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με προηγούμενα χρόνια λόγω της πανδημίας και του κορονοϊού? Πόσο έχετε επηρεαστεί? Δυστυχώς έχουμε επηρεαστεί τρομερά, όχι μόνο στη Νότια Καλιφόρνια, σε όλη την Αμερική. Διότι, όπως ξέρετε, όλα αυτά που γίνονται είναι τρομερά, τρομακτικά και υπάρχουν πάρα πολλά regulations, πώς να σας πω τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά, όπως και στην Ελλάδα. Βέβαια, κρούσματα στην κοινότητα των κριτικών έχουν καταγραφεί? Στην κοινότητα των κριτικών σε όλη την Αμερική, όσο ξέρω, βεβαίως έχουν καταγραφεί, ναι, κρούσματα, και όσο ξέρω είναι περίπου κάπου 10 θανάτοι. Έχουμε δηλαδή 10 θανάτους μέσα στην ελληνική κοινότητα? Μιλάω για κριτική κοινότητα. Στην κριτική κοινότητα. Μάλιστα, όταν μιλάμε για ελληνική κοινότητα είναι παραπάνω. Είναι παραπάνω. Ηλικιωμένοι, ηλικίες των συγκεκριμένων συνανθρώπων μας, κύριε Δραμητινέ? Από αυτούς που ξέρω εγώ, ο πιο νέος ήταν 56 χρονών. 56 χρονών. Ένας από τους πρώτους. Μάλιστα. Μάλιστα. Περιοριστικά μέτρα υπάρχουν εκεί στην περιοχή, έχουν επιβληθεί? Έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα. Δεν είναι όσο αυστηρά είναι στην Ελλάδα, ναι, δυστυχώς. Αλλά όπως ξέρετε υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν να τα ακολουθήσουν. Δεν θέλουν να τα ακολουθήσουν και γι' αυτό έχει ξεφύγει πιθανότατα και η κατάσταση, κύριε Δραμητινέ? Κατά τη γνώμη τη δικιά μου έχει ξεφύγει η κατάσταση και που θα φτάσει κανείς μας δεν ξέρει. Μάλιστα. Από ποιο μέρος της Κρήτης κατάγεστε? Εγώ είμαι από το Ρέθυμνο. Από το Ρέθυμνο. Έρχεστε συχνά, κατεβαίνετε? Επαρχία Μαρίου, το χωριό μου το λένε Απόστολη. Κατεβαίνω μία φορά το χρόνο, αλλά φέτο όχι, δεν κατέβηκα. Λόγω της πανδημίας, κύριε Δραμητινέ, μάλλον και τον περιορισμό έτσι στις πτήσεις. Ακριβώς. Λόγω της πανδημίας, περιορισμός της πτήσης και από την άλλη μεριά δεν αισθάνομαι και τόσο ασφαλής να είμαι στο αεροπλάνο τόσες ώρες. Βέβαια. Ακυρώθηκαν τώρα οι εκδηλώσεις σας ανήμερα της Εθνικής Επετείου? Όλες μας οι εκδηλώσεις στην Αμερική έχουν ακυρωθεί, ναι, λόγω των περιορισμών. Λόγω των περιορισμών. Λόγω των περιορισμών. Φέτο όλες γενικά οι εκδηλώσεις. Κάθε χρόνο κάνουμε για όλες τις εθνικές γιορτές. Ναι. Βέβαια εμείς οι κριτικοί γιορτάζουμε ιδιαίτερως το επέτειο του Αρκαδίου και την επέτειο της μάχης της Κρήτης. Αλλά δυστυχώς φέτο αναγκαστήκαμε να τα ακυρώσουμε όλα. Έχετε και τις εκλογές τώρα την επόμενη εβδομάδα, έτσι, τα αποτελέσματα. Εκεί στην περιοχή, στην πολιτεία σας, εκεί τι κλίμα επικρατεί, ποιος έχει το προβάδισμα? Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ή κλειστά. Άλλα λένε τη μια μέρα, άλλα λένε την άλλη. Θολό το τοπίο λοιπόν, μην πούμε κάτι. Το τοπίο είναι πολύ θολό. Εγώ είμαι εδώ από το 1975. Ναι. Και τέτοιο σαστισμό, τέτοιο διαχωρισμό, ναι, δεν έχω δει ποτέ. Μάλιστα. Πρώτη φορά. Στείλτε ένα μήνυμα σε όλους τους κριτικούς με όποιον τρόπο εσείς θέλετε. Με μαντινάδα, με μία φράση, με ένα κάλεσμα, με ένα χαιρετισμό. Όπως θέλετε, κύριε Δραμητινέ, εσείς.
Εύχομαι σε όλους σας να έχετε, πρώτα απ' όλα πέρασε βέβαια χθες, καλή 28η Οκτωβρίου, να μην ξεχνάμε ποτέ που είμαστε, ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Θερμούς χαιρετισμούς από την Αμερική σε όλους τους κριτικούς όλου του κόσμου. Να είστε πάντα καλά και σας εύχομαι υγεία και χαρά. Με καλό να ξεπεράσουμε και αυτή την πανδημία. Μάλιστα, να είστε καλά. Κύριε Δραμητινέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Μάλιστα.